και είμαι προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, που πείτε ό,τι εμπτής του πατρός μου, τι είναι με, και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ελάχισαν αυτής. Και κατέβην ταυτόν και ήρθε στη Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Το και παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρησιν των πνευμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ημών πρόσκομε. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος. Σοφία. Καθώς ηλικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Ως αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ειδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς. Εν παντή εγώ αγαθώ, καρποφορούντας και αυξανωμένος διευθυσάνομαι σοφίας. Ον δωρεόν αξίους ημάς πείσον Θεοτό και παρθένε, παρορώσα τα πλημέληματα ημών και παρέχουσα η άματα. Γιατί μια ζωή χωρίς στόχους και χωρίς αγώνα καταντά κάποια στιγμή ανιαρή και πολλές φορές και προβληματική για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται για κάτι, ασχέτως του αν φτάσει στο σημείο που θα επιθυμούσε, κάτι όμως θα καταφέρει. Αν δεν έχει στόχους, στη ζωή του δεν θα καταφέρει τίποτα. Έτσι σας δίνεται μια ευκαιρία με την ανωτατοποίηση του ΤΕΗ να φύγετε από εδώ όταν με το καλό τελειώσετε, έχοντας ένα ισχυρότερο χαρτί στα χέρια σας από αυτό που είχατε μέχρι τώρα. Και προσέξτε να δείτε, ο χρόνος περνά γρήγορα. Σκεφτείτε πότε πέρασε το δημοτικό, πότε πέρασε το γυμνάσιο, το λύκειο, τώρα κάποιοι τελειώνετε και εδώ στο Καρπενήσι, άλλοι βέβαια τώρα ήρθατε, αλλά ο χρόνος περνά γρήγορα. Και το ζητούμενο είναι μέσα από κάθε διαδικασία στην οποία ο άνθρωπος εισέρχεται να μπορεί να την αξιοποιεί καλύτερα και να κερδίζει περισσότερα. Και για σας ένα καλό πτυχίο θα είναι ένα καλύτερο εφόδιο. Να είστε καλά, ο Θεός σας ευλογεί, σας χαρίζει υγεία, κάθε καλό και όπως λέμε και άλλες χρονιές, γερό στομάχι το προσωπικό, αντοχές, υπομονές, είναι δύσκολη η διαχείριση εμψύχου υλικού, το ξέρουμε όλοι μας, όμως κι εσείς όσο περισσότερο μπορείτε, προσπαθήστε να είστε κοντά στα παιδιά και να τους δώσετε το καλύτερο δυνατό.